Η απόφαση του Δημάρχου της Κομοτηνής να μην είναι εκ νέου υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές του 2019 έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του και τις επερχόμενες κινήσεις του. Μάλιστα, υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την εκλογή του σε κάποια άλλη θέση. Πάντα πίστευα ότι στις κοινωνίες πρέπει να δίνουμε χώρο και σε καινούργια στελέχη για να συνεχίζουν και γιατί όχι να κάνουν και καλύτερο το έργο των προηγούμενων, εξηγεί ο Δήμαρχος. Η απόφαση μου προκύπτει από το γεγονός ότι θεωρώ ότι 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση είναι αρκετά για μένα. 21 θα είναι στο κλείσιμο της θητείας μου, εκ των οποίων τα 9 δήμαρχος. Επομένως, ό,τι με αφορά, θεωρώ ότι είναι μια επαρκής περίοδος, μια περίοδος στην οποία μπορώ να τη διακόψω άνετα πλέον, άνετα σε ό,τι αφορά τη συνείδησή μου. Από εκεί και πέρα, ουδής αντικατάστατος. Πάντα πίστευα ότι πρέπει στην πολιτική να δίνουμε χώρο στις κοινωνίες να επιλέξουν και νέους ανθρώπους, καινούργια στελέχη, για να συνεχίσουν και, γιατί όχι, να κάνουν και καλύτερο το έργο των προηγούμενων. Το τρίτο είναι ότι θέλω να πιστεύω, αλλά και τα δείγματα αυτό δίνουν, εκλογές, εκλογικές νίκες, πρόσφατες δημοσκοπήσεις κτλ., ότι ακόμα η τοπική κοινωνία έχει ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου. Και επειδή πάντα έλεγα ότι οι πολιτικοί πρέπει οι ίδιοι να επιλέγουν πότε θα φύγουν και να μην τον αναγκάζει να τους διώξει η κοινωνία. Ο Δήμαρχος απορρίπτει κάθε σενάριο που τον θέλει υποψήφιο σε οποιαδήποτε άλλη θέση στις επόμενες εκλογές, τόσο εθνικές όσο και περιφερειακές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις αναφορικά με το ποιοι θα είναι υποψήφιοι επικεφαλής της παράταξης Κοινωνία Πολιτών. Είναι μια κατάλληλη εποχή για μένα να κλείσω τον κύκλο της παρουσίας μου στην αυτοδιοίκηση. Το μέλλον δεν μπορεί κανείς να το προδικάσει. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι στις επόμενες εκλογές εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές, ο Γιώργος Πετρίδης δεν θα είναι υποψήφιος για καμία θέση. Τι θα γίνει στο μέλλον, θα το δείξει η ζωή και η εξέλιξη. Η παράταξή μου είναι μια παράταξη και με έμπειρα και με δυναμικά στελέχη, στο σύνολό τους. Εκτίμησή μου είναι ότι τις επόμενες μέρες θα προκύψουν, γιατί μέχρι στιγμής επίσημα δεν έχει προκύψει κάποια εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα προκύψουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να ηγηθούν της παράταξης. Η απόφαση της παράταξης είναι ομόφωνη στην μάζοξη που κάναμε την προχθεσινή, να συνεχίσει να υπάρχει και να συνεχίσει να λειτουργεί με το ίδιο ή με άλλο όνομα. Τα ονόματα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν σημασία. Σημασία έχουν οι άνθρωποι που απαρτίζουν τις παρατάξεις. Αυτοί κάνουν τις παρατάξεις. Και επομένως πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε και τον καινούργιο επικεφαλής. Ο Γιώργος Πετρίδης διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κάποιον σύμβουλο της παράταξης υπέρ κάποιου άλλου για τη διεκδίκηση της θέσης του επικεφαλής, καθώς η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι κλειστή. Δήλωσε ρητά ωστόσο ότι θα στηρίξει αυτόν που θα επιλεγεί. Προφανώς δεν πρέπει να στηρίξω κάποιον. Η διαδικασία θα είναι δημοκρατική, κλειστή. Όμως θα στηρίξω αυτόν ο οποίος θα επιλεγεί. Και θα βοηθήσω, εφόσον μου ζητηθεί, και μετά τις εκλογές, όποιον είναι ο Δήμαρχος, ο νέος Δήμαρχος της Κομοτηνής, είτε είναι από την παράταξή μου, είτε είναι από άλλη παράταξη, αν μου ζητηθεί η γνώμη μου, η άποψή μου, η εμπειρία μου, εδώ θα είμαι να με κεράσει ένα καφέ και να του πω 5 πράγματα, εφόσον μου ζητηθούν βέβαια. Δεν είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψω, δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα επιστρέψω. Το σίγουρο είναι ότι φεύγω από τον Δήμο Κομοτηνής και το σίγουρο είναι ότι δεν θα είμαι υποψήφιος πουθενά στις εκλογές του 19.